έπεσε κλάμα στην Τουρκία. Λόγω Κύπρου, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα αποκτήσει πυράβλους Scalp Naval εμβέλειας 250 χιλιόμετρων για τις φρεγάτες Μπελαρά. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν λοιπόν τα τουρκικά μέσα τα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα νέο δημοσίευμα της Αβούν Μας Ανάγιεστη, μιας διάσημης αμυντικής σελίδας από την Τουρκία. Τίτλος του άρθρου της είναι ο εξής: «Η Ελλάδα ενισχύει την αεράμινά της και αποκτά πυράβλους Scalp Naval λόγω Κύπρου». Πάμε να δούμε αναλυτικά σε τι αναφέρονται οι Τούρκοι. Είναι προγραμματισμένο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να προμηθευτεί και να εξοπλίσει τις φρεγάτες κλάσης Κίμων Μπελαρά με τους γαλλικής παραγωγής πυράβλους κρούς Scalp Naval, αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα. Παράλληλα, το μέσο μίλησε για το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα που προετοιμάζει αυτούς τους μήνες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση και εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απόκτηση αμυντικών συστημάτων και θα ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία, έγραψε η σελίδα της Άγκυρας. Στόχος προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της αεράμινάς της. Η Τουρκία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία στο οπλοστάσιο της την πρώτη συστοιχία αμυντικού συστήματος μεγάλου βεληνικού Cyber και η Ελλάδα θέλει να προχωρήσει σε παρόμοια βήματα, πρόσθεσε η σελίδα. Παρά αυτά, ο ελληνικός στρατός δεν έχει επενδύσει στην αεράμινα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δυνατότητες των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων της αεράμινας του ελληνικού στρατού απέχουν πολύ από τις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Όλα τα συστήματα αεράμινας του ελληνικού στρατού έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, πρόσθεσε η σελίδα. Πράγματι, τα ελληνικά αντιεροπορικά συστήματα είναι κυρίως δυτικής ή σοβιετικής παύλα ρωσικής παραγωγής. Ωστόσο, το ενιαίο δίκτυο αεράμινας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δένδιας λέγεται πως θα περιέχει συστήματα εγχώριας παραγωγής. Αυτό που πραγματικά ανησυχεί τους Τούρκους περισσότερο από κάθε άλλο βέβαια δεν είναι η αεράμινά μας, αλλά οι επιθετικές μας δυνατότητες. Γι' αυτό ανέφεραν πως το κυριότερο πρόγραμμα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού είναι η απόκτηση και ο οπλισμός των φρεγατών FDI με στρατηγικά όπλα. Οι πύραυλοι Scalp Naval θα επιτρέπουν στα ελληνικά πλοία να πλήττουν στόχους σε μέγιστη απόσταση 250 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.